Ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Ρουσόπουλε. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Σκουρλέτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα. Και η κυρία Γιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και σε εσάς κυρία Γιακούλη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη πρώτα απ' όλα με το θέμα, να ξεκινήσουμε με το θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, όπως θέλετε πείτε το. Έχουμε σε εξέλιξη την εξεταστική. Είχαμε χθες, κύριε Ρουσόπουλε, τις εξελίξεις με τον κύριο Πιτσιόρλα, ο οποίος διέψευσε τα όσα υπόθηκαν στην εξεταστική από τον κύριο Ρουμπάτη. Τέλος πάντων, το θέμα φαίνεται να εξελίσσεται, να μεγαλώνει πια, να αλλάζει. Δεν είναι μόνο θέμα Ανδρουλάκη. Φαίνεται ότι γυρίζει και προς το ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση αυτή. Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά σε δύο πλευρές που πατάει το θέμα. Το ένα είναι η ουσία του συγκεκριμένου ζητήματος και το δεύτερο είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Στην πολιτική αντιπαράθεση, αφού επελέγει από την εξωματική αντιπολίτευση μία στρατηγική του στυλ ότι όλα τα κακά τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε κάνει όλα τα καλά, βγαίνει τώρα σιγά σιγά ένα μετά το άλλο κάποια στοιχεία και αναγκάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδιπλωθεί. Μπορεί να μην το λέει δημοσίως, αλλά ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Προκύπτει, λέτε, πολιτικά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, παραμένουν τα ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν, όχι μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όμως πρέπει να πω ότι τηρεί μια στάση που είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Δεν θα την πω περίεργη. Εις ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αρνείται να ενημερωθεί. Και εδώ εγώ θα θέσω μόνο ένα ερώτημα. Εάν υποθέσουμε ότι ο κύριο Ανδρουλάκη στις επόμενες εκλογές γίνει πρωθυπουργός, θα αρνείται να συναντηθεί με την ΕΕΠ? Μάλιστα. Αφού θεωρεί υποτιμητικό να είναι αυτός που θα προσέλθει στην ΕΕΠ, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σήμερα. Γι' αυτό σήμερα, το κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης ή γιατί θέλει ο λόγος να σας προκαλέσει? Ο λόγος που το κάνει είναι σαφής, είναι πολιτικός λόγος. Αλλά λέω, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Θεωρεί υποτιμητικό προφανώς να πάει στην ΕΕΠ. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εγώ έκανα και μια πρόταση, την ξέρετε, θα μπορούσε να ασχοληθεί ο εισαγγελέας Αρυπάγου, στον οποίο έχει καταθέσει μήνυση και δεν καλύπτεται από κανένα απόρριτο το θέμα του εισαγγελέα Αρυπάγου. Αλλά αν υποθέσουμε ότι αύριο είναι πρωθυπουργός της χώρας, θα διαγράψει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών γιατί δεν θα συνεργάζεται μαζί της, θα θεωρεί υποτιμητικό να μιλάει μαζί της? Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο, φυσικά, είναι αυτό που θέσατε εσείς, κύριε Παυλόπουλε, το καθαρά πολιτικό ζήτημα. Δημιουργούνται εντυπώσεις, οι οποίες εντυπώσεις, όσο μένουν στον αέρα, φέρνουν, υποτίθεται, έτσι πιστεύει, φαντάζομαι, ο κύριος Ανδρουλάκης ή το ΠΑΣΟΚ, φέρνουν ψήφους στο κόμμα και ανεβάζουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής την εικόνα του. Και άρα νομίζω ότι το συμφέρει να το κρατάνε. Κύριε Ρουσόπουλο, ότι ισοφαρίζεται η ιστορία σε ένα σκόρα, ας πούμε, το οποίο κρατιέται, είναι ένα-ένα με την υπόθεση της Πιτσιόρλα, άρα υποχωρεί το πολιτικό κόστος για το κυβερνών κόμμα? Όχι, κοιτάξτε, να δείτε. Αφού αποκαλύπτει την ιστορία Πιτσιόρλα. Προσέξτε, υπήρξε αρκετά σαφής. Λέω, πρώτον, έχουμε το πολιτικό, το οποίο είναι αυτονοήτως και αυταποδείκτως δεδομένο και αναμενόμενο. Δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα να μην συζητήσουμε εμείς εδώ οι τρεις στη Βουλή και όχι μόνο στην εξεταστική, στα κανάλια, παντού, γιατί είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το συγκεκριμένο θέμα και οι απαντήσεις. Τα ξεκαθάρισα και τα δύο. Θεωρώ ότι εις ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Έχει συμβεί πολλές φορές να βγαίνουν πράγματα τα οποία λέει από την αντίθετη. Αυτή τη βδομάδα ήταν δύο τα γκολ. Ένα ήταν αυτό με Πιτσιόρλα και το άλλο ήταν με την περίφημη νησίδα στον Εύρο. Βεβαίως. Όταν μας κατήγγειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας πρόταση που ήταν σχεδόν στα όρια της ύβρεως εναντίον της χώρας και της κυβερνήσεως, για το ότι η ελληνική κυβέρνηση δολοφονεί παιδάκια, γιατί κρύψαμε ένα παιδί 5 ετών το οποίο το νεκρό του σώμα χάθηκε κλπ. Και βγαίνει μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είχε σηκώσει το θέμα και ζητάει συγγνώμη για το λάθος που έκανε. Περιμένω και από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θέλω να πω ότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι σε πολύ ψηλούς τόνους αναγκαστικά. Το θέμα είναι ποιος έχει στοιχεία και ποιος απλώς θεωρητολογεί. Σε όλα θα σας απαντήσω. Αλλά μέχρι τώρα βλέπουμε να διαμορφώνονται δύο στάσεις. Αυτή της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης που θέλει να απαντήσει στα ερωτήματα των υποκλοπών και άλλη της κυβέρνησης. Ο μεν κύριος Ρουμπάτης πηγαίνει και απαντάει. Με τον τρόπο που απαντάει, αλλά απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Όμως. Τον διαψεύδω. Με τον τρόπο που απαντάει, αλλά απαντάει. Θα έρθουμε και σε αυτό. Ναι. Αλλά απαντάει. Από την άλλη πλευρά έχει πέσει σιωπητήριο. Ομερτά. Ο Κοντολέων δεν απάντησε. Κόβονται. Ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δεμήρης οχυρώνονται πίσω από αυτήν την ιστορία του απόρριτου. Αυτό είναι το μείζον. Το απόρριτο είναι το μείζον. Το θέμα δημοκρατίας είναι το απόρριτο. Αυτό είναι το μείζον. Το θέμα δημοκρατίας είναι η ακύρωση. Το πρωί, να πάει και να η ακύρωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ακύρωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είμαστε άλλη ηθική. Επιτρέψτε μου, με ρωτήσατε. Δεν παρακολουθούμε. Σας παρακολουθώ απολύτως και θα ήθελα
Όπως είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη σκέψη του, να το κάνω και εγώ. Λέω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία και στην Εξεταστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τι σκοπό έχει εκεί, σε αυτές τις κλειστές διαδικασίες, να υπάρξει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αν το ακυρώσουμε αυτό, χτυπάμε τη δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Βγαίνουν οι συνταγματολόγοι. Ο κ. Σταθόπουλος, ο κ. Αλιβιζάτος, ο κ. Βενιζέλος, mm-hmm. πολιτικά, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και λένε, δεν στέκεται, δεν νοείται απόρριτο μπροστά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο πολιτικός προϊστάμενος, ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή ή ο εκάστοτε υπουργός που προείστε. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Να άρει αυτή την υπόθεση. Ωραία, δεν υπάρχει. Και μπαίνουν στη λογική των συμψηφισμών. Μάλιστα. Και συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Γιατί είναι ανώμια διότι, πράγματα. Διότι καταλαβαίνετε τώρα μια υπόθεση που είναι γνωστό από το 19. Mm. Που αφορά ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έγκλημα. Την ξέρετε την ιστορία Τζακίνθου. Mm-hmm. Γιατί εγώ έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση. Την ξέρετε. Δεν τη χειρίστηκε ο κύριος. Την ξέρετε. Δεν τη χειρίστηκε ο δικός σας άνθρωπος όμως. Την ξέρετε την λέτε ιστορία. Ότι χειρίστηκε εκείνος. Ο κύριος λέει ότι μα εγώ δεν παιδιά, εδώ δεν μιλάμε για το σκάνδαλο όχι, της Τζακίνθου. Όχι, τώρα. Θέλω να πω. Τώρα μιλάμε για τις παρακολουθήσεις. Θέλω να πω. Εγώ δεν είπα ότι. Τις παρακολουθήσεις από τον κύριο Τσιόρλα. Ο δεν τη χειρίστηκε. Εγώ λέω λοιπόν, γιατί ίσως δεν το ξέρετε και θα πρέπει να το πούμε, διότι ακούστηκε μια ανακρίβεια χθες στην συνέντευξη που είχατε εδώ, ότι αυτή η υπόθεση έχει κλείσει από το 2013 και το 2014. Έτσι είπε ο κύριος Τσιόρλα. Δεν έχει κλείσει. Αυτή η υπόθεση. Όχι, δεν είναι. Θα σας πω. Ο πρόεδρος Ταϊπέδ, δεν ξέρω ο πιστόλος. Καταρχήν δεν αφορά το Ταϊπέδ όπως πολύ σωστά σας είπε και ο ίδιος. Ναι. Αφορά μία προσπάθεια την οποία ερευνούσε η Αρχή Ξεπλήματος Μαύρου Χρήματος καταριανών κεφαλαίων να αγοράσουν την Ίσο Οξιά και κάποια άλλα μικρά νησάκια. Αυτά είναι στην Παραμεθόριο, άρα γύρονται διάφορες διαδικασίες και προϋποθέτει έγκριση εθνικής σημασίας. Και αφορά την υπόθεση Τζακίνθου που εκεί έχουμε ένα πατεντάτο οικονομικό σκάνδαλο. Mm-hmm. Το 20 βγαίνει βούλευμα από τον αρμόδιο εισαγγελέα μετά από έρευνα της οικονομικής του οικονομικού εγκλήματος. Εντάξει. Συγγνώμη, και παραπέμπονται 7 άτομα, 7 άτομα στο δικαστικό συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Εκκρεμεί. Λέγατε ότι τον παρακολουθούσε μισό λεπτό. Επί Σαμαρά τον παρακολουθούσε. Όχι, είπε ο κ. Ζουμπάτης. Όχι. Μα το είπε όμως ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ. Ο κ. Ζουμπάτης. Ο προηγούμενος δεν το παραδέχτηκε. Ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ είπε. Ο κ. Δραβίλας είπε το αντίθετο. Ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ. Και πάντως είναι πολιτικό πρόσωπο. Γιατί ο κ. Τσίπρας μας είπε δεν παρακολουθούσαν πολιτικά πρόσωπα. Ο Πετσιόρλας είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομπέρου. Ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ είπε ότι εμείς παρακολουθούσαμε αυτή την υπόθεση. Καλά έκανε και παρακολουθούσε αυτή την υπόθεση και πέσαν έμεσα στον κύριο Πετσιόρλα. Άρα δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε κάτι ενοχοποιητικό. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μία απάντηση και για τον Εύρο, για να προχωρήσουμε λοιπόν, στην κυρία Διακούρση. Δεν βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο για τον κύριο Τσιόρλα. 30 δεύτερα άμεσα είπε ο, και είπε ο κύριος Ζουμπάτης ότι ενημέρωσε και τον Πρωθυπουργό του κύριου Τσίπρα. Το είπε. Έχει δίκιο. Ο κύριος ο Αλέξης Τσίπρας τότε είχε ακριβώς την πολιτική ευαισθησία να μην κόψει μια διαδικασία. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ενημερώθηκε που ήταν αρμόδιος. Δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας αρμόδιος, ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Ρουμπάτης είπε ότι εγώ ενημέρωσα, έδρασα με βάση τα στοιχεία και τις εισηγήσεις προς την ΕΥΠ και δεν είχα καμία παρέμβαση ή παρένεση. Μήπως 20... Αυτό υπόθηκε. Μήπως αυτό ένα υπόθηκε. Μήνα, ενάμιση η πολιτική ζωή του τόπου, παιδιά. Αλλά πέστε μου τώρα, μια γνωστή ιστορία από το 19 δεν επιστρατεύεται στη λογική του συμψηφισμού. Διότι το μείζον που είναι η παρακολούθηση ενός αιρετού προσώπου, ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, που είναι το μείζον, εκεί θα πάμε, όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Για τον Εύρο, πείτε μας μια κουβέντα. Επιχειρείτε να μην απαντηθούν. Γιατί εκτεθήκατε ανεπανόρθωτο στον Εύρο. Να μην απαντηθούν. Μισό λεπτό. Βγάλατε ανακοινώσεις. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας. Μίλησε, ο κύριος Κατρούγκαλος. Μίλησε ο κύριος Τζανακόπουλος. Και εδώ αποδείχθηκε ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Αν κοιτάξετε τις ανακοινώσεις όλες από την αρχή μέχρι το τέλος. Μιλούν και προκαλούν την κυβέρνηση σε μια καταγγελία που έχει υπάρξει. Νιοθετήσατε την καταγγελία. Μισό λεπτό, θα αφήσετε να τελειώσω. Πάλι ακολουθείτε μια στάση 2 μέτρων και 2 σταθμών. Μην με διακόπτετε. Εγώ βλέπετε ότι. Θέλω να απαντήσω σε αυτά που λέτε, αλλά. Σας συμπαθεί περισσότερο γι' αυτό, σας δίνει τη δυνατότητα να το γνωρίζω εξίσου καλά όσο και εσείς. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε προς την κυβέρνηση, εάν μεν είναι σε τουρκικό έδαφος, διεθνοποιήστε το ζήτημα, διότι υπάρχει ένα πραγματικά ανθρωπιστικό ζήτημα. Εάν είναι σε ελληνικό έδαφος, και δεν απαντούσε η κυβέρνηση. Χρειάστηκε να υπάρξει αυτός ο διασυρμός για να μάθουμε εκ των υστέρων τα στοιχεία που ξέρουμε τώρα. Πάντως, δεν είναι υπεύθυνη στάση. Δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή.
Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση μιλούσε για τουρκικό έδαφος και την αμφισβητούσατε. Όχι, δεν απαντούσε. Πώς, όχι, δεν απαντούσε. Μια χαρά είχε απαντήσει. Δεν θυμόσαστε καλά. Πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα. Δεν θα σας διαβάσω τι γράφαμε. Πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα που έλεγαν ότι δεν συμβαίνει το γεγονός. Δεν λέγατε ότι η λυσίδα είναι γραμμένη στο κτηματολόγιο. Εμείς θέταμε ερωτήματα. Όχι, όχι, όχι. Ο κ. Καρδούγαλος έδωσε το ερώτημα. Αριθμό κτηματολογίου. Λέει εδώ, παιδιά, η λυσίδα είναι ελληνική. Νομίζω ότι το ερώτημα μπορεί να το είχα θέσει και εγώ στο στούντιό σας και νομίζω ήταν και από την άλλη πλευρά. Ναι. Ο Πάγκος. Λοιπόν, πριν κάνετε τις. Άρα λοιπόν, εμείς θέταμε ερωτήματα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αλλά για να επανέλθουμε στο μείζον. Mm-hmm. Η δημοκρατία σήμερα πλήττεται. Συρρυκνώνεται. Αυτό είναι το μείζον. Κυρία Λιακούλη, ελάτε να μας απαντήσετε. Εγώ είμαι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως γνωρίζετε. Ναι, ναι. Οπότε ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Ναι, πείτε μας κάτι παραπάνω. Δεν θα μάθετε κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη ξέρετε, γιατί τα ξέρετε όλα. Άρα πάνω από το όλα τι υπάρχει. Ο κύριος Κοντολέων σας κάλυψε χθες ως προς τους λόγους παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί φαίνεται να έχει πει. Ο κύριος Κοντολέων ήταν εκπληκτικός, πολύτιμος μάρτυρας. Επέμεινε ότι ήταν εθνική η λόγη. Και όχι προσωπική. Ακούστε, είναι έτσι, το είπε αυτό ή όχι. Ο κύριος Κοντολέων είπε, εμείς παρακολουθούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη για λόγους που δεν μπορώ να σας πω επειδή καλύπτομαι από το απόρριτο. Αυτό είπε ο κύριος Κοντολέων. Είπε όμως ότι ανήκει στους λόγους της εθνικής ασφάλειας. Είπε όμως ότι δεν μπορώ να εξειδικεύσω ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Και είπε και το εκπληκτικό ότι εγώ προσωπικώς δεν ενημέρωσα ούτε Μητσοτάκη, ούτε κανένα Δημητριάδη, πρόσωπο, ούτε Γεραπετρίτη και είμαι πολύ προβληματισμένος. Και δεν ρωτήθηκε από πού έμαθαν. Όχι, όταν τον ρώτησα προσωπικώς. Όχι, δεν ρωτήθηκε από εσάς. Ο Κοντολέοντας σηκώθηκε η πτέρυγα της πλειοψηφίας για να τον σταματήσει τον άνθρωπο, γιατί μπορεί και να παρασυρώταν και να έλεγε κάτι σπουδαίο. Κοιτάξτε, αυτό εγώ που θέλω κυρίως να πω είναι το εξής. Πέρα από τη θλιβερή διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, και σας το λέω εντύμως αυτό, είναι θλιβερή, ενίοτε και χυδαία. Σε σχέση με αυτά που ακούγονται και σε σχέση και με το πολιτικό savoir vivre. Mm-hmm. Αυτό το αφήνω για όταν τελειώσει, αν με καλέσετε, θα μιλήσω. Μάλιστα. Θέλω να πω μόνο ότι δεν είναι δυνατό να μετατρέπεται το θύμα καταρχήν σε θήτη. Είναι δυνατό να υπάρχει δημόσια τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας που να λέει ότι εκθέτει ο κύριος Ανδρουλάκης διεθνώς τη χώρα, όταν για την παρακολούθηση της ΕΥΠ και το Predator, που κατά σατανική σύμπτωση είναι ταυτοχρόνως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επικαλείται εθνικούς λόγους. Ο προηγούμενος από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, ο κύριος Ζουμπάτης, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει παράνομη παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Μιλούν για υπογραφές 6 εισαγγελέων. Δεν είναι εισαγγελείς. Όχι εισαγγελείς. Με συγχωρείτε, υπηρεσιακών παραγόντων που ενέκριναν την παρακολούθηση. Είναι υπηρεσιακών παραγόντων. Όλο αυτό δεν σας κάνει να λέτε, ρε παιδί μου, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται έτσι και να δημιουργεί εντυπώσεις. Μα σέρνεται. Κοιτάξτε, πάμε ο Ανδρουλάκης. Θέλετε να σας απαντήσω. Ακόμη και για να τους διασύρετε πολιτικά, να τους καταγγείλετε. Μα θέλετε να σας απαντήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση και η τοποθέτησή σας, κύριε Παυλόπουλο, και το λέω ειλικρινά, να λέτε πόσο ο Ανδρουλάκης δεν πάει να ενημερωθεί από την ΕΥΠ. Γιατί να πάρει το φάκελό του. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και να σας πω γιατί. Γιατί περίμενα ότι θα είχε γίνει ήδη κατανοητή η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη από την αρχή, που είναι άκρος θεσμική. Μάλιστα. Τι έκανε λοιπόν, κατέθεσε τη μήνυση στον Άριο Πάγο με όλα τα πραγματικά γεγονότα, με το νομικό πλέγμα της υπόθεσης, ταυτόχρονα την αναφορά του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στις νόμιμες αρχές θεσμών και διαφάνειας, σύστησε εξεταστική επιτροπή για το θέμα. Δεν είναι θεσμικός ο Ανδρουλάκης, δηλαδή εκεί που μας χρωστάγαν. Ακούστε λίγο. Θέλω να σας εξηγήσω. Για ποιους εθνικούς λόγους μπορεί να παραδοθεί αυτό? Μα αυτό ρωτάμε κι εμείς. Θεσμικά, ακούστε λίγο. Έχω εδώ μία ανακοίνωση, κύριε Παυλόπουλε. Κλείστε για να αλλάξουμε θέμα. Ελάτε να αλλάξουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Μα πρέπει όμως, δεν θα μου δώσετε τη δυνατότητα. Ναι, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στις 5 Αυγούστου έλεγε. Κατά λέξη την έχω φέρει. Παρετείται ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κατόπιν λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων. Ερώτημα λοιπόν για όλη την κοινωνία. Ποιες είναι οι λανθασμένες ενέργειες, πολιτικά, ρωτάμε τον κύριο Κοντολέοντα και απαντάει ο κύριος Κοντολέοντα. Καμία λανθασμένη ενέργεια δεν έχει. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα στο σημείο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα. Γιατί όχι ο Πρωθυπουργός, θέλω μία φράση. Δώστε με μόνο μία φράση, κύριε Κοντολέοντα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι πολιτικός προϊστάμενος, δεν άρει σήμερα
το απόρριτο και τη δέσμευση σύμφωνα με τον νόμο. Ωραία. Για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν ίδια, δημόσια. Ωραία. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και μετά να γίνει καθημερινό δημόσιο. Γιατί φοβούνται να το πούνε. Μα δίνει ο παρακολουθούμενο στην άδεια, κύριε Παυλόπουλε. Το ρεπορτάζ της καθημερινής του κυρίου Σουλιώτη, όπου μιλάει για πλαστό έγγραφο τη ΣΕΙΠ για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, είναι μια παράμετρος πολύ κρίσιμη που πρέπει να απαντηθεί. Κύριε Ρουσόπουλε, το λέω αυτό για το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, να πούμε για το θέμα που έχει ανοίξει για, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για πολλές χώρες. Δεν ξέρω αν ισχύει για την Ελλάδα. Το θέμα των ρωσικών κεφαλαίων. Που φέρεται να έχουν έρθει και στην Ελλάδα, δεν το ξέρω, περιμένουμε να το δούμε. Να έχουν παίξει ρόλο εδώ για τη ρώσικη προπαγάνδα. Τι ισχύει εδώ τελικά, γιατί θυμόμαστε μια ιστορία επί ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς Νετ, με τον κύριο Μαλοφέγεφ, που είχε φέρει κάποια κεφάλαια εδώ, επιχειρήθηκε να γίνει τότε ένα δίκτυο πανελλαδικό κτλ. Τι ισχύει? Κοιτάξτε, το τι ισχύει θα το βρούμε από την έρευνα που γίνεται. Ούτως ή άλλως η καταγγελία που έγινε από τις ΗΠΑ και δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. Μόλις προχθές στο Παρίσι, που είμαστε με την Τώρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον Γιώργο Παπανδρέου και άλλους συναδέλφους στο Συμβούλιο της Ευρώπης, υπογράψαμε, τουλάχιστον εγώ και η Τώρα, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, μία αίτηση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης να ξεκινήσει διαδικασία έρευνας και από εκεί, να γίνει μία έκθεση δηλαδή από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις παρεμβάσεις που γίνονται σε τρίτες χώρες από διάφορα κεφάλαια και από διάφορες χώρες, εννοώντας και αυτό της Ρωσίας. Είναι γνωστό από τότε, έχει καταγγελθεί, έχει συζητηθεί, ότι έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί κάποιο δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών. Ναι. Υπήρχαν τηλεοπτικοί σταθμοί για την ακρίβεια και να γίνει μια διασύνδεση με μια κεντρική εταιρεία. Mm-hmm. Φέρεται τα χρήματα αυτά να τα είχε δώσει ο κύριος Μαλοφέγεφ. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, φαντάζομαι θα ασχοληθούν οι εισαγγελικές αρχές και θα έχουμε απαντήσεις. Το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια επίσης είναι γνωστό και από δημοσιογραφική πλευρά και από την επιχειρηματική πλευρά. Περιμένω σίγουρα ενδιαφέρουσες απαντήσεις από εδώ πέρα. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ότι μία σειρά ονομάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό που αναφέρατε, είναι εκείνα που από το 2014 μετά την Κρυμαία έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών ως πρόσωπα δίπλα στον Πούτιν, να που μοίραζαν χρήματα όχι μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι το οποίο πήρε διεθνή δημοσιότητα τότε στην Ελβετία με τη συμμετοχή της κυρίας Λεπέν, με αντιστοίχους επιχειρηματίες από εκεί. Κύριε Σκουρλέτη, τι λέτε? Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον καταρχήν αυτά τα οποία διαρρέονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου άφησε με τέτοια σκιά. Ακούω τώρα ότι ο κύριος Δένδιας πάει να τα μαζέψει αυτά τα πράγματα. Εδώ τώρα φέρει το βάρος της αποδείξεως αυτά τα ζητήματα. Τι είναι παράνομο, τι είναι νόμιμο, τι υπάρχει. Τότε τα κεφάλαια αυτά που είχαν έρθει για τον Ελλάς, αν υπήρχαν, δεν έχω ιδέα. Αν υπήρχαν, αφήστε την πλάκα τώρα. Αφήστε την πλάκα τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν το βλέπω και πολύ μεγάλη πρέπει πλάκα να καταλάβουμε το εξής. Δεν το βλέπω καθόλου ότι πλάκα. Η κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση, ακριβώς βλέποντας καταρχήν την πολιτική της απομόνωση, την αποσταθεροποίησή της, το διαζύγιο που ολοταχώς παίρνει με την ίδια την κοινωνία, προσπαθεί να ανακαλύπτει διάφορους κινδύνους. Μάλιστα. Θα μας φέρει στοιχεία λοιπόν, διότι αυτή την ιστορία περί των ξένων δακτύλων που πάνε να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση, η κυβέρνηση αποσταθεροποιείται από την ίδια την πολιτική της. Άλλο ρωτάω. Μια αντικοινωνική πολιτική. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα με τη Ρωσία. Διότι προσέξτε να δείτε, εδώ πέρα φτάνουμε σε μια κατάσταση τραγική. Εντάξει. Σε μια κατάσταση τραγική, ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν απαντιέται με το δόγμα, το αντικοινωνικό δόγμα του κυρίου Πέτσα, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Κλείνουμε, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.